Τώρα θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον διδάκτορα οικονομικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουτσιάν, έτσι ώστε να εστιάσουμε σε θέματα τα οποία αφορούν την ελληνική οικονομία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της, κύριε Μουτσιάνα, και είδαμε ότι το περιοδικό Economist ανέδειξε την Ελλάδα ως χώρα της χρονιάς για το 2023. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με ποια κριτήρια η Ελλάδα είναι στην κορυφή αυτής της λίστας και γιατί επιλέχθηκε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι επιδόσεις της οικονομίας μας, οι μακροοικονομικές επιδόσεις, έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση. Νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή το γεγονός ότι η οικονομία μας σε σύγκριση με τα παλιότερα χρόνια είναι σε πολύ καλύτερο σημείο. Προφανώς δεν είμαστε στο σημείο που όλοι θα θέλαμε, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα και υπάρχει μια σταθερότητα. Η μείωση της ανεργίας, η μείωση του δημοσίου χρέους, το γεγονός ότι προσελκύουμε και εξακολουθούμε να προσελκύουμε επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συνεκτίμηση όλων αυτών των κριτηρίων ουσιαστικά ανέδειξε την χώρα μας στην κορυφή αυτής της λίστας από το πολύ γνωστό περιοδικό The Economist, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε ότι αναγνωρίζονται και οι θυσίες όλου του ελληνικού λαού που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η οικονομία μας μαστίζεται από την ακρίβεια που έχει ως συνέπεια την μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αυτό μεταφράζεται σε ανεμικούς τζίρους στο γενικό εμπόριο και γενικότερα υπάρχει μεγάλη δυσκολία από τις επιχειρήσεις αλλά και από τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν σε τρέχουσες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η οικονομία πηγαίνει καλά. Υπάρχει μια υποβόσκουσα παθογένεια και γι' αυτό το λόγο ίσως να μην βλέπουμε όλα τα ωφέλη που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να τα δούμε πιο αισθητά, να το πω έτσι απλά, στην τσέπη μας, αλλά σίγουρα νομίζω ότι βάζουμε τις βάσεις για μια γρήγορη ανάκαμψη. Όσον αφορά την ακρίβεια στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Μουτσιάνα, υπάρχει τρόπος η κυβέρνηση να παρέμβει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια, ή η οικονομία θα ρυθμιστεί τελικά από μόνη της με όποια συνέπεια θα έχει αυτό στους Έλληνες πολίτες? Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει σίγουρα να λάβει πιο δραστικά μέσα, να εντείνει τους ελέγχους. Ένα κομμάτι, ένα μέρος της ακρίβειας προέρχεται από την εσχοκέρδεια. Ένα άλλο κομμάτι προέρχεται από εξωγενούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα μείγμα πολιτικής που θα έχει ως στόχο την μείωση των υπερβολικά υψηλών, των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακτήσουν το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης που έχει χαθεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι και εγώ πιστεύω στην φιλελεύθερη οικονομία, ότι θα μπορούσε η αγορά να αυτορυθμιστεί από μόνη της. Είμαι βαθιά πεπισμένος ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση, και θα έλεγα πιο έντονη ίσως παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, για να μπορέσουμε να δώσουμε όλη μία ανάσα στους Έλληνες και Σελληνίδες. Και ακούει ο κόσμος, κύριε Μουτσιάνα, για τις αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους. Ακούει ότι η χώρα μας είναι η χώρα της χρονιάς για το 2023 στον Economist, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αποτυπώνεται στα μισθολογικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας. Θέλω να πω, είμαστε στις χαμηλότερες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τους μισθούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλω να πω, υπάρχει κόσμος ο οποίος αναρωτιέται πώς γίνεται η χώρα να κατακτά υψηλές θέσεις σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις, αλλά αυτό να μην αποτυπώνεται τελικά στην τσέπη αρκετών Ελλήνων πολιτών. Του μεγαλύτερου μέρους. Όπως προανέφερα, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σας. Όπως προανέφερα, συνεκτιμούνται κυρίως μακροοικονομικά δεδομένα για αυτές τις αξιολογήσεις. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε ή να ισοποδέσουμε το γεγονός ότι η οικονομία μας βαδίζει καλά. Το βλέπουμε. Η προσέλκυση επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το 2024, η Ελλάδα θα φλέξει με ένα ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 3%. Αυτό σημαίνει 11 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο εισόδημα στο ΑΕΠ της χώρας. Επομένως, όλα αυτά διαμορφώνουν σίγουρα μια ευνοϊκή κατάσταση. Το γεγονός ότι οι μισθοί διατηρούνται σίγουρα οφείλεται και στο γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν περιθώρια μεγαλύτερης, περισσότερης παραγωγής πλούτου. Υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας και σίγουρα, όπως είπα, είναι το θέμα της αγοραστικής δύναμης, ο πληθωρισμός, που ουσιαστικά μειώνει την αξία
του χρήματος. Δηλαδή πρέπει να καταβάλουμε περισσότερα ευρώ για να αποκτήσουμε τα ίδια πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα, δυστυχώς, δεν μεταφράζεται όλες αυτές οι θετικές αξιολογήσεις, δεν μεταφράζονται άμεσα στους μισθούς, αν θέλετε ακόμα και στην ποιότητα ζωής, αλλά αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε συνδυαστικά και με το μείγμα πολιτικής που προανέφερα για να δούμε έτσι καλύτερες ημέρες όσον αφορά στα μισθολογικά δεδομένα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουτσιάνα, για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Επίσης, με υγεία.